Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Ελευθερίου. Κύριε Ελευθερίου, σε ένα παιχνίδι που τελείωσε και που ήταν γενικά σε ένταση, δικαιολογείται με ρίσαν ντερμπί, σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλανε την νίκη. Περισσότερο εσείς μετά το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, καθώς ήταν το παιχνίδι που είχατε την πρώτη απώλεια βαθμών, οι καθενοί έρχονταν εδώ με 6 στα 6. Είδαμε λοιπόν την ομάδα να στέκεται καλά. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε όμως ένταση και εκνευρισμός. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για την ένταση αυτή του παιχνιδιού. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, συγχαρητήρια και στα παιδιά μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε και στην ομάδα των καθένων για την νίκη τους. Όμως σήμερα δεν κέρδισε η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατά την άποψή μου. Η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήμασταν εμείς. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το έχουμε ζήσει χρόνια. Ναι, υπήρχε ένας πολύ έντονος εκνευρισμός όταν δεν μιλάω ποτέ για διαιτητές και δεν μου αρέσει, αλλά αυτό που είδαμε σήμερα εδώ πέρα νομίζω ότι μας εκνεύρισε πάρα πολύ και μας δημιούργησε έναν πολύ μεγάλο εκνευρισμό σε συνάρτηση με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες που είχαμε εμείς σήμερα. Μας δημιούργησε ένα μεγαλύτερο εκνευρισμό, το οποίο δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι η απώλεια των ποδοσφαιριστών με την κόκκινη κάρτα. Παρά το παιχνίδι που χάσαμε, γιατί το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Φυσικά και μας ενοχλεί που χάσαμε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι και με τον τρόπο που ήρθε αυτό, με τον αγωνιστικό χώρο να μας δείχνει ότι είμαστε καλύτεροι. Όμως νομίζω ότι το πρωτάθλημα μετά από ό,τι έγινε διπλά αυτές τις αγωνιστικές, για μας τώρα αρχίζει. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν μια συνέχεια της προηγούμενης αγωνιστικής που και εκεί επήρθε ένταση σε άλλο ένα παιχνίδι κρίσιμο για την ομάδα σας και για την ομάδα του Παντριαδικού. Εντάξει, νομίζω ότι παίξανε τώρα αυτές τις δύο αγωνιστικές οι τρεις ομάδες που ήταν ψηλά μαζί με την Εστιαία και τον Προκόπη που έρχεται από κάτω, ενώ από κάτω κοντά στη βαθμολογία η ομάδα της Δόξας. Παίξαμε κοντά. Εμείς δυστυχώς δεν ευτυχήσαμε να πάρουμε κάτι από αυτά τα δύο παιχνίδια. Παρότι είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα και στα δύο παιχνίδια. Στο προηγούμενο παιχνίδι χάνουμε στο 98 και στο 101. Εδώ τώρα νομίζω όμως ότι σήμερα είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Το είχαμε το παιχνίδι φέρει εντελώς στα μέτρα μας. Είχαμε συντριπτική πλειοψηφία της κατοχής μπάλας και πιέζαμε τον αντίπαλο. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον τερματοφύλακα. Δεν καταφέραμε να κάνουμε γρήγορα τον γκολ, το οποίο αυτό θεωρώ ότι θα μας έφερνε εντελώς το παιχνίδι στα δικά μας μέτρα. Εντάξει, κύριε Ελευθερίου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.